Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σκεφτόμουν το πρωί τι χωρίζει την ανάταση από την ανάσταση. Ένα σίγμα. Πράγματι. Όμως, αυτό που ήταν έτσι ένα παιχνίδι του μυαλού, είχε μια σχέση με το σημερινό μάθημα, με ένα στοχασμό για το σημερινό μάθημα. Γιατί, ποια είναι η κατάσταση της ψυχικής ανάτασης? Δεν είναι μια κατάσταση ευγνωμοσύνης. Το θέλω. Δεν μπορεί να νιώθω ψυχική ανάταση χωρίς να περιέχεται ευγνωμοσύνη μέσα. Ούτε ευγνωμοσύνη χωρίς ψυχική ανάταση. Και με χωρίς μόνο ένα σίγμα για την ανάσταση. Δηλαδή, η ευγνωμοσύνη είναι μια ποιότητα, μια ιδιότητα, μια ικανότητα, όπως θέλετε να το πείτε, της ψυχής, που μας φέρνει σε απευθεία σύνδεση με αυτό που αληθινά είμαστε. Καλωσορίσατε λοιπόν στο μάθημα 217. Η βασική ιδέα στο μάθημα 217 πάντα είναι: δεν είμαι ένα σώμα, είμαι ελεύθερη, διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Για το μάθημα που επαναλαμβάνουμε, 197, μόνο την ευγνωμοσύνη μου μπορώ να κερδίσω. Εδώ είναι παράξενο να λέει μόνο τη δική μου ευγνωμοσύνη μπορώ να κερδίσω. Δηλαδή, του άλλου όχι. Στην πραγματικότητα μας καλεί να καταλάβουμε ότι υπάρχουν, όπως υπάρχουν δύο είδη συγχώρεσης, του εγώ που είναι ένοχος με αναστολή και του πνεύματος που είναι απολύτως αθώος, υπάρχουν και δύο είδη ευγνωμοσύνης. Το ένα είδος ευγνωμοσύνης έχει σχέση με το να νιώσουμε ότι είμαστε από την πλευρά του εγώ ευνοημένοι σε σχέση με έναν άλλον. Συγκριτικά. Συγκριτικά, το οποίο μας το παρουσίασε πιο αναλυτικά το χθεσινό μάθημα. Σήμερα, πάνω σε αυτή τη σκέψη, μας λέει το εξής. Και αν κάνεις κάτι καλό για τον άλλον εκκινούμενος από το εγώ, δεν περιμένεις την ευγνωμοσύνη του. Την περιμένεις. Και αν δεν την λάβεις, πώς νιώθεις? Την αποσύρεις, την καλή σου πρόθεση. Μήπως τιμώνεις κιόλα. Επιτίθεσαι σε αυτόν που του κάνεις καλό γιατί είναι τόσο αγνώμων. Να κάνουμε όλα αυτά, δεν είναι έτσι? Λοιπόν, μας καλεί να κάνουμε διορθώσεις ουσιαστικές. Ναι. Η γενική ερώτηση λοιπόν. Πώς αντιδράς όταν κάνεις το καλό και δεν αναγνωρίζεται? Το ρίχνεις στο γυαλό ή θυμώνεις? Παρεξηγείσαι, αγανακτείς? Δίνω δώρα για να τα ζητήσω πίσω? Κάνεις προσπάθειες να είσαι καλός και να συγχωρείς. Τις μετατρέπεις όμως και πάλι σε επιθέσεις, αν δεν λάβεις φανερή ευγνωμοσύνη και γενναιόδωρες ευχαριστίες. Τα δώρα σου πρέπει να τιμηθούν, αλλιώς θα αποσυρθούν. Με το ίδιο μέτρο κρίνω και τα δώρα του Θεού. Και έτσι πιστεύεις ότι στην καλύτερη περίπτωση τα δώρα του Θεού είναι δάνεια, ενώ στη χειρότερη περίπτωση είναι απάτες που θα ξεγελούσαν τους αμυντικούς μηχανισμούς σου, ώστε να διασφαλίσουν ότι όταν αυτός χτυπήσει, δεν θα αποτύχει να σκοτώσει. Μας λέει λοιπόν ότι κάνουμε προσπάθειες, συγχωρούμε. Αν όμως έχουμε συγχωρήσει από την οπτική γωνία του εγώ, θα περιμένουμε γενναιόδωρες ευχαριστίες από τον άλλον, άπειρη ευγνωμοσύνη. Αν όμως εμείς συγχωρήσουμε μέσα μας ή και το εκδηλώσουμε προς τα έξω και ο άλλος συνεχίσει να είναι επιθετικός, σκληρός, επικριτικός, ό,τι ήταν, αισθανόμαστε ότι του κάνουμε ένα δώρο και όχι μόνο δεν το αναγνώρισε, το οποίο του το κάνουμε και από το εστέρημά μας. Νιώθαμε και προδομένοι και κακοποιημένοι και του κάνουμε παρόλα αυτά ένα δώρο και αυτός όχι μόνο δεν το αναγνωρίζει να πέσει τα πατώματα και να είναι αιώνια ευγνώμων γι' αυτό, αλλά συνεχίζει την κακοποιητική συμπεριφορά του. Τότε αποσύρουμε το δώρο. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτό φανερώνει ότι έχουμε την ίδια αίσθηση για το Θεό. Ότι μας δίνει μια καλοσύνη, κάνει κάτι καλό για μας, φέρνει τα πράγματα ευνοϊκά, μόνο και μόνο για να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε και μετά να μας τη φέρει πάλι. Σαν να είναι δούριος ύπος το δώρο του. Το πνεύμα μέσα σου όμως σε διδάσκει.
Το δώρο της αθώωσης πρώτο το λαμβάνεις εσύ πριν το προσφέρεις στον άλλο. Κάθε καλοσύνη σου, κάθε τρυφερότητα ευλογεί πάντα εσένα. Ακόμα και όταν φαίνεται να μην αναγνωρίζεται από τον άλλο. Ο κόσμος σε ευχαριστεί όταν του προσφέρεις απελευθέρωση από τις ψευδαισθήσεις σου. Οι ευχαριστίες σου όμως ανήκουν και σε σένα επίσης, διότι η απελευθέρωση του κόσμου δεν μπορεί παρά να καθαριστεί στη δική σου απελευθέρωση. Αυτό είναι που θα ήθελες να ανατρέψεις με το να αποσύρεις τα δώρα σου επειδή δεν τιμήθηκαν. Εσύ είσαι αυτός που τα τιμά και τους δίνει τις ευχαριστίες που τους ταιριάζουν, διότι εσύ είσαι αυτός που τα έχει λάβει. Και εδώ σε αυτή την εικόνα τόσο ωραία. Η ευγνωμοσύνη είναι η ευωδία της ψυχής προς τα ουράνια. Πόσο γίνεται ένα τριαντάφυλλο η ίδια η ψυχή που ευωδιάζει προς τα ουράνια. Πράγματι. Δεν πειράζει αν κάποιος άλλος νομίζει ότι τα δώρα σου είναι ανάξια. Μέσα στο νου του υπάρχει ένα μέρος που ενώνεται με το δικό σου νου για να σε ευχαριστήσει. Δεν πειράζει αν τα δώρα σου φαίνονται να χάνονται και να μην έχουν αποτελέσματα. Λαμβάνονται εκεί όπου δίνονται. Μέσω της ευγνωμοσύνης σου γίνονται δεκτά σε όλο το σύμπαν και αναγνωρίζονται με ευχαριστίες από την καρδιά του ίδιου του Θεού. Εδώ σε αυτή την εικόνα βλέπουμε πώς συμβολικά είναι σαν να σχηματίζουν το σήμα του απείρου, καθώς ναι. Ενώνονται σε αυτή την ευγνωμοσύνη που μπορεί να μην είναι συνειδητή, αλλά υπάρχει στα βάθη του είναι μας, εκεί που είμαστε συνδεδεμένοι. Μέσα στο νου του υπάρχει πάντα κάτι που θα δώσει και αυτός ευγνωμοσύνη κάποτε. Ναι. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν δεν γίνονται τα δώρα μας δεκτά τώρα. Μας το λέει πολλές φορές, Μαρία, δεν μας το λέει μέσα στα θαύματα. Μην νομίζω ότι το δώρο σου δεν έχει ληφθεί, έχει ληφθεί, απλά δεν το βλέπεις εσύ αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα χρόνου. Ναι. Δεν πάει τίποτα χαμένο δηλαδή από αυτά που δίνουμε. Μας το λέει πολλές φορές. Και αν κάποιος μας κάνει μια ερώτηση, δηλαδή, αν δώσω, τι να πούμε τώρα, ένα κάνω δώρο, ένα φόρεμα. Ο άλλος δεν το φορέσει ποτέ ή το δωρήσει παρακάτω σε κάποιον άλλον γιατί δεν το θέλει ή δεν με ευχαριστήσει όπως θα ήθελα. Μιλάει για αυτό το δώρο ότι κάποτε θα το λάβει. Όχι, δεν μιλάει γι' αυτό. Δεν μιλάει για υλικά αντικείμενα. Μιλάει για την ενθύμηση του ποιοι αληθινά είμαστε. Γιατί αυτά που αληθινά δίνουμε και αυτά που αληθινά λαμβάνουμε είναι τα αιώνια. Άρα μιλάει για το δώρο το ψυχικό που δίνουμε. Δηλαδή αυτή την καλοσύνη, αυτή την τρυφερότητα, αυτή τη στοργή, το νιάξιμο, τη σε σκέφτηκα. Την προθυμία να δώσω χαρά. Και εσύ θα ήθελες να τα πάρεις πίσω όταν αυτός θα έχει δεχτεί με ευγνωμοσύνη. Και όταν λέει αυτός εννοεί το πνεύμα μέσα μας, ακριβώς, το Άγιο Πνεύμα. Ακριβώς. Δηλαδή τι έχει δεχτεί με ευγνωμοσύνη. Την προθυμία μου να δώσω χαρά. Ο Θεός ευλογεί κάθε δώρο που του δίνεις. Και κάθε δώρο δίνεται σε Αυτόν επειδή δεν μπορεί να δοθεί παρά μόνο στον εαυτόν σου. Και ό,τι ανήκει στο Θεό πρέπει να είναι δικό του. Όταν όμως συγχωρείς για να επιτεθείς και πάλι, ποτέ δεν θα συνειδητοποιήσει ότι τα δώρα του είναι σίγουρα, αιώνια, αμετάβλητα και απεριόριστα, δίνοντας για πάντα, επεκτείνοντας την αγάπη και αυξάνοντας την ατελείωτη χαρά σου. Απόσυρε τα δώρα που δίνεις και θα νομίσεις πως ό,τι σου δίνεται έχει αποσυρθεί. Μάθε ωστόσο να αφήνεις τη συγχώρεση να εξαλείφει τις αμαρτίες που νομίζεις ότι βλέπεις έξω από τον εαυτό σου, έξω από τον εαυτό σου. Και ποτέ δεν θα μπορέσεις να σκεφτείς ότι τα δώρα του Θεού δανείζονται μόνο για λίγο, προτού αυτός θα αρπάξει και πάλι με το θάνατο. Διότι ο θάνατος δεν θα έχει νόημα για σένα πια. Και με το τέλος αυτής της πεποίθησης, ο φόβος έχει τελειώσει για πάντα. Αυτή η φράση, ο θάνατος, δεν θα έχει νόημα για σένα πια και ο φόβος θα έχει τελειώσει, σημαίνει ότι δεν φοβάσαι πια το θάνατο, Μαρία, έτσι δεν είναι? Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και ο Σωκράτης και ο Ιησούς και πολλοί άλλοι, των οποίων οι ζωές δεν ήταν τόσο γνωστές, δεν έγιναν τόσο γνωστές, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος στο οικείο μας περιβάλλον, που τον γνωρίσαμε, τον ξέραμε, και ο οποίος πέρασε στην άλλη πλευρά χωρίς να φοβάται καθόλου, με ειρήνη
και εσωτερική σύνδεση με το πνεύμα. Ήσυχα, γαλήνια. Εδώ βέβαια αυτό το συνδυάζει με το, με το δώρο. Ευχαρίστησε τον εαυτόν σου γι' αυτό. Διότι αυτό σε ευγνωμονεί μόνο τον Θεό και προσφέρει στον εαυτόν του ευχαριστίες για σένα. Ο Χριστός θα έρθει σε όλους αυτούς που ζουν, διότι όλοι ζουν και κινούνται μέσα σε αυτόν. Η ύπαρξή του μέσα στον Πατέρα είναι ασφαλής, επειδή η θέλησή τους είναι μία. Η ευγνωμοσύνη τους για όλα όσα δημιούργησαν δεν έχει τέλος, επειδή η ευγνωμοσύνη είναι πάντα μέρος της αγάπης. Και σε αυτή την εικόνα βλέπουμε αυτή την ανάταση σιγά σιγά πώς ψωνόμαστε προς τον ουρανό. Η ευγνωμοσύνη, μέρος της αγάπης, λοιπόν. Οι ευχαριστίες για σένα, τον Άγιο Υιό του Θεού, διότι όπως δημιουργήθηκες, εμπεριέχεις τα πάντα μέσα στον εαυτό σου και είσαι πάντα όπως σε δημιούργησε ο Θεός. Δεν μπορείς να θαμπώσεις το φως της τελειότητάς σου. Μέσα στην καρδιά σου έχει αποθέσει την καρδιά του ο Θεός. Σε κρατά με αγάπη, επειδή είσαι ο εαυτός του. Όλη η ευγνωμοσύνη σου ανήκει εξαιτίας αυτού που είσαι. Πρόσφερε ευχαριστίες όπως τις λαμβάνεις. Ελευθερώσου από κάθε αγνωμοσύνη προς οποιονδήποτε καθιστά τον εαυτό σου πλήρη. Και από αυτόν τον εαυτό κανείς δεν εξαιρείται. Μας λέει λοιπόν ότι στην ουσία τις ευχαριστίες σε κάθε όν που συναντάω πρέπει να τις απευθύνω, γιατί με συμπληρώνει αφού είναι μέρος μου. Και όλοι μαζί είμαστε μέρος του Θεού. Ακριβώς όπως το είπες. Επειδή με συμπληρώνει. Ναι, δεν είσαι εσύ ένας χωριστός άνθρωπος, εγώ ένας χωριστός, εσύ είσαι ένας χωριστός άνθρωπος. Όλοι μαζί συμπληρώνουμε τον έναν εαυτό που είμαστε. Και γι' αυτό είμαστε γνώμονες. Ευχαρίστησε για όλα τα αμέτρητα κανάλια που επεκτείνουν αυτόν τον εαυτό. Όλα όσα κάνεις δίνονται σε αυτόν. Όλα όσα σκέφτεσαι, μόνο δικές του σκέψεις είναι, καθώς μοιράζεσαι μαζί του τις άγιες σκέψεις του Θεού. Κέρδισε τώρα την ευγνωμοσύνη που είχες αρνηθεί στον εαυτό σου όταν ξέχασες τη λειτουργία που σου έδωσε ο Θεός. Αλλά μην νομίσεις ποτέ ότι εκείνος παρέλειψε οποτεδήποτε να σου προσφέρει τις δικές του ευχαριστίες. Μας λέει λοιπόν ότι είναι μέσα στη δημιουργία η έννοια της ευγνωμοσύνης. Δηλαδή και ο Θεός έχει την ευγνωμοσύνη. Και έχουμε και ένα πρόγονο που μας θυμίζει κάτι. Ο Επίκουρος. Σκέψου πως ό,τι έχεις τώρα, κάποτε γι' αυτό είχες ελπίσει. Εξαιρετικό. Και θα θεωρούμε δεδομένα. Ας πούμε, όχι μόνο το σπίτι που βρίσκομαι, τις σχέσεις ή ένα αντικείμενο που είναι στον χώρο. Δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για αυτά που έχουμε κατανοήσει μέσα μας. Κάποτε κάτι μέσα μας ήλπισε, θέλησε να νιώσει πιο κοντά το Θεό. Να νιώσει πιο κοντά την ειρήνη. Δεν το βιώνουμε σιγά σιγά. Ναι. Ναι. Αυτές οι συναντήσεις είναι κάτι που δεν είχαμε πει συγκεκριμένα. Θέλω να συναντηθώ με τους υπόλοιπους συνοδοιπόρους για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα όλοι μαζί στο φως. Αλλά κάτι μέσα μας είχε ένα θετικό τροπισμό, είχε στραφεί προς το φως, αναζητούσε. Και όπως λέει ο Τζελαλεντίν Αλ-Ρουμί, η ευγνωμοσύνη είναι το κρασί της ψυχής. Εμπρός λοιπόν, μέθησε. Και πράγματι αυτές οι εικόνες δείχνουν μια έκσταση ευγνωμοσύνης. Αυτή είναι η κατάσταση που θα έπρεπε να είναι η ψυχή μας 24 ώρες το 24. Ναι. Ποιος πρέπει να δίνει ευχαριστίες για τη σωτηρία μου παρά εγώ ο ίδιος. Πώς αλλιώς παρά μέσω της σωτηρίας μπορώ να βρω τον εαυτό στον οποίο οφείλονται οι ευχαριστίες μου. Επειδή τελικά δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερη. Διότι εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Και η πρακτική. Εφαρμογή, 15 λεπτά το πρωί και το βράδυ, κάθε μία ώρα. Και ενδιάμεσα στην ώρα και βεβαίως όποτε μπαίνω στον πειρασμό να ξεχάσω ποια είμαι, λέω μέσα μου, μόνο την ευγνωμοσύνη μου μπορώ να κερδίσω.
επειδή δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερη, γιατί είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Ωραία, λοιπόν. Ας είμαστε ευγνώμονες σήμερα. Για όλα όσα έχουμε μέσα μας. Για όλα όσα μοιραζόμαστε. Και για όλες τις άλλες επιλογές που έχουμε μπροστά μας για να επιλέγουμε ξανά ορθά. Και ας το κάνουμε αυτό στο όνομα όλων. Και όσων ακόμα δεν μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουμε εμείς για λογαριασμό τους. Και ας είναι αυτή η δικιά μας συνεισφορά σε όλους. Ας πορευτούμε λοιπόν τη σημερινή ημέρα με αυτή την ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.